Στο Κίεβο μεταβαίνει η πρόεδρος της Κομισιόν για συνάντηση με τον Ζελένσκι στον απόϊχο του 5ου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων Πετρογκάτζια. Και βλέπουμε ήδη τις εικόνες. Επιβάστηκε στο τρένο μαζί με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Μπορέλ και τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας. Μέσω τρένου λοιπόν από την Πολωνία θα φτάσει στο Κίεβο και μαζί θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει τελικά, έχει εγκρίνει αυτό το 5ο πακέτο μέτρων εναντίον της Ρωσίας. Περιλαμβάνει το εμπάργκο στον άνθρακα. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις που αφορούν την ενέργεια, αφού είναι άμεσα εξαρτημένη από την Ρωσία. Μάλιστα. Και από Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται, θα συζητηθεί και το θέμα του πετρελαίου. Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, συνεχίζονται με δυσκολία. Συνεχίζονται με δυσκολία. Καταρχάς, δεν έχουν σταματήσει ποτέ με τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα, ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, ο Ποντόλιακ, δήλωσε ότι αυτό που γίνεται τώρα στην Ουκρανία, οι συνεχόμενες σφαγές, δυσχεραίνουν την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.